Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτόν τον αγώνα εμείς θα τον κατήσουμε. Θα τον κατήσουμε πρώτα στις επόμενες εκλογές και μετά ως κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε την Ελλάδα. Πάσοκ, 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 Πάσοκ. Σε ένα παζάρι είναι λογικό να ακούς μόνο φωνές. Την κάνουν συλλήψεις εκείνες τις μέρες για να μην χαλάσει το κομπί. Αυτό που λέτε δεν ισχύει. Έλλη και Όλγα. Πιάσαν έναν. Παράτσι εντολή. Μια στιγμή και εγώ. Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Σε ένα δελτίο ειδήσεων. Όχι. Θέλω να εκπροσωπεί μια ακραία τάση των φοιτητών. 500 ανθρώπους εκπροσωπεί. Δεν ξέρω να μιλάτε για όλους. Διάλεξε τι θέλεις να βλέπεις. Το Sky, το Sky. Εδώ και τον πρόεδρο ήρθατε. Το Sky. Ναι. Το Sky δεν είναι δημοκρατικό κανάλι. Τι είναι. Δεν δημοκρατικά κανάλι. Το Sky από παλιά πολεμάει τη δημοκρατία. Γιατί είναι δεξιό. Και λέει και πάντα του τα ψέματα. Το Sky πολεμάει. Εμείς όμως δεν σηκώνουμε να μιλάμε σε κανάλια τα οποία είναι μαύρα όπως σας εσείς. Θα σας στείλαμε πιο αντικειμενικούς και θέλουμε επίσης να βλέπουμε περισσότερο εκπροσώπους του Πασόκ στην τηλεόραση. Μπράβο. Και επίσης να προλαβαίνουν να αρθρώσουν και την κουβέντα τους, να μην διακόπτονται και οι θέσεις τους να αφήνεται να υποθούν. Ωραία μηχανήματα που έχετε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θέλω να σας κολακεύσω. Τάμεσης, Σικουάνας, Ρήνος, ποτάμια επικίνδυνα, με πνιγμούς. Υγρασία, κουνούπια και βατράχια. Κηφισός. Ένας παράδεισος ασφάλειας. Ένα ποτάμι που κανείς ποτέ δεν θα πνιγεί. Με τσιμέντο, λίματα, σκουπίδια και μέταλλα. Έργο πρωτοποριακό. Έργο ελληνικό. Σαφείς αιχμές εναντίον της κυβέρνησης και ειδικά εναντίον του Βίρονα Πολύδωρα ότι αφήνει τους κουκουλοφόρους να δρουν ανεξέλεγκτα για να περάσει το νομοσχέδιο για την παιδεία, άφησε σήμερα μιλώντας στην Κοζάνη ο Γιώργος Παπανδρέου. Βάζει φωτιά η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της στο μέλλον του τόπου. Παρακολουθεί ο κύριος Πολύδωρας και ο κύριος Καραμαλής με ικανοποίηση τους κουκουλοφόρους. Ποια είναι αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των κουκουλοφόρων? Παρακολουθεί ο κύριος Πολύδωρας και ο κύριος Καραμαλής με ικανοποίηση τους κουκουλοφόρους. Ποια είναι αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των κουκουλοφόρων? Το Πασόκ απαιτεί τη δεξιά στο σκαμνί. Πασόκ, 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 όλε! Όλε! Ρόδο που μαραθήκε.
μας έσβησε γλυκά. Άλλα. Για το φλέγον θέμα της παιδείας, δηλώσεις έκανε η Μαριέτα Γιαννάκου. Το άσυλο είναι ακαδημαϊκό άσυλο. Και έτσι ήταν από γενέσεώς του το 1770. Δηλαδή, ελεύθερη διακίνηση ιδεών και όχι παρεμπόδιση της έκφρασης. Θρησκεία! Θρησκεία! Πασόκ! Πασόκ! Και να μυαλά στο κάγκελα! Το Πριτανικό Συμβούλιο, που είναι εκλεγμένο με καθολική ψηφοφορία. Από όλους, το ανώτατο εκλεγμένο όργανο αποφασίζει με πλειοψηφία τι θα κάνει. Η εμπειρία μέχρι σήμερα τι λέει? Κοιτάζω το βιβλίο της τρίτης γυμνασίου. Ναι. Λοιπόν, βλέπω ότι όλη η ιστορία του 21 είναι 5-6 σελίδες, 10 σελίδες. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην σύνοδο του Άστρους, στα πολιτιακά, στη συγκρότηση κτλ. Και βασικά πράγματα, θα μου πείτε τώρα, είναι ανάγκη να μάθουν ότι πήγε ο Αθανάσιος Διάκος στην Αλαμάνα και τον φάγανε, ή είναι ανάγκη ότι κλείστηκε στο χάνι της Γραβιάς ο Ανδρούτσος? Δεν τα μάθουν τα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε. Εμένα μου με ενοχλεί λίγο αυτό το πράγμα. Τι λέτε, κύριε Πουλούρη, εσείς? Το βιβλίο της τρίτης γυμνασίου είναι παλιό βιβλίο. Είναι 20 τουλάχιστον χρόνια. Κομμάτι πρώτο, λοιπόν. Χασάπικο. Μεγάλο κρεοπωλείο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, συγκεκριμένα στον Περισσό, εδώ στην Αθήνα. Ό,τι θα ακούσετε και ό,τι θα δείτε είναι από τους ίδιους τους κρεοπόλες. Τι λέει λοιπόν ο άνθρωπος μας εδώ? Εξηγεί πως στο μαγαζί του βαφτίζει το εισαγόμενο κρέας ντόπιο. Και να σου πω τι κάνουμε τώρα εδώ. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, Σπαλοπριζόλα Ολλανδίας, σε Σπαλοπριζόλα Λαμίας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον εμάς, εδώ, Άγιος Θεός, έτσι. Να σε ήσυχο. Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, Σπαλοπριζόλα Ολλανδίας, σε Σπαλοπριζόλα Λαμία. Ήσυχο. Ήσυχο. Άλλο κρέας, άλλο κρέας. Άξιος. 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 Θα ζήσει. Στην ουσία όμως αυτή η κομπίνα, επειδή γίνεται χρόνια ολάκερα, έχει ποτίσει τον κλάδο. Βαγγέλη. 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 Βαγγέλη.